Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, κορυφώνεται τα μεσάνυχτα το πολιτικό θρίλερ που διαδραματίζεται στη χώρα τα τελευταία 24 ώρα. Ο Πρωθυπουργός, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε από πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και σύσσωμη την αντιπολίτευση, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν παρετείται, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τρομακτικό κενό ακυβερνησίας. Ανακοίνωσε όμως ότι στόχος του είναι να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τη Νέα Δημοκρατία για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο τι θα πράξουν στην ψηφοφορία οι βουλευτές που μέχρι χθες δήλωναν ότι δεν θα το στηρίξουν. Εάν η προσπάθεια για συγκρότηση κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας δεν ευοδοθεί, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που συνυπέγραψαν χθες το non-paper που καλούσε τις ηγεσίες των δύο κομμάτων να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση είναι έτοιμοι να ξεπαγώσουν την πρωτοβουλία τους, διαμήνυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ντίνος Βρετός, μιλώντας στον Βήμα 99,5. Το κείμενο συντάχθηκε αρχικά από μερικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία υπεγράφει από 18 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αποκάλυψε ο Ντίνος Βρετός, ένας εκ των βουλευτών που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να συνεργαστούν με τους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας για την κίνηση αυτή. Αλλάζουμε θέμα. Επικυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για τη χωροθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στους πεζοδρόμους Ζεύξιδος και Ικτίνου. Σε ανακοίνωση του Δήμος Θεσσαλονίκης τονίζει ότι μετά την επικύρωση της απόφασης από την αποκεντρωμένη διοίκηση, λίγοι για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, μια περίοδος αναγκαστικής παραβατικότητας, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούσαν να τους εκδώσουν σχετικές άδειες. Μπαίνει τάξη και επιλύεται μετά από τις ενέργειες του Δήμου ένα πρόβλημα που αποτελούσε βραχνά για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των δύο πεζοδρόμων. Στο εξής, όσοι ιδιοκτήτες έχουν υποχρέωση και επιθυμούν την νόμιμη χρήση του χώρου τραπεζοκαθισμάτων, θα μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια και εφόσον πληρούν τους κανονισμούς να λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Ανδρέας Κουράκης. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται εκ νέου η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή την υπόθεση της λίμνης Κορώνιας. Σχετική αναφορά έκανε μεταξύ άλλων ο Ευρωβουλευτής και Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Στρεμόπουλος κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το θέμα δεν συζητήθηκε, ωστόσο ο ίδιος στο περιθώριο της συνεδρίασης επισήμανε ότι η χώρα κινδυνεύει με την επιβολή προστίμου με ευθύνες της κεντρικής διοίκησης αλλά και της διοίκησης της πρώην Ομαρχίας Θεσσαλονίκης καθώς και της νυν περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, επικαλούμενος έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας των Ελληνικών Αρχών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου του 2011, γνωστοποιεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνονται για την προσφυγή της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας λόγω μη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή υποβάθμισης της λίμνης Κορώνιας. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Αντιδήμαρχο Λαγκαδά, τον κύριο Ταχματζίδη. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Ταχματζίδης είναι Αντιδήμαρχος Λαγκαδά. Με τι αρμοδιότητες, κύριε Ταχματζίδη, αν επιτρέπετε? Κοινωνικής πολιτικής. Με τις αρμοδιότητες της κοινωνικής πολιτικής για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Ήθελα πρώτα ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τη λίμνη και να ρωτήσω σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, ορίστε. Πονεμένη ιστορία. Πονεμένη ιστορία και πολύ ταλαιπωρημένη. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μια διάρκεια αρκετών χρόνων. Η συνέπεια φαίνεται από μόνη της. Δηλαδή. Λίμνη, ποια λίμνη, δεν υπάρχει λίμνη. Δεν υπάρχει λίμνη, ναι. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό τον καιρό είναι πάρα πολύ χαμηλή η στάθμη της από ότι... Ναι, πάρα πολύ, έχει περιοριστεί πάρα πολύ η έκταση της λίμνης. Και βέβαια και το βάθος της λίμνης είναι αστείο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο βεβαίως ο ανθρώπινος παράγων, είναι και οι καιρικές συνθήκες, είναι και η ανοβρία που επικρατεί τους τελευταίους μήνες. Η οποία βεβαίως συνδράμει αρνητικά στην εξέλιξη αυτή. Η λίμνη γεγονός είναι ότι δεν έχει νερό αυτόν τον καιρό και δεν ξέρω αν και κατά πόσο τελικά μπορούμε να τη σώσουμε, κύριε Ταχματζή, διότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, έχουν δοθεί πολλά χρήματα και τελικά από ό,τι φαίνεται ότι μέχρι στιγμής η φύση μας έχει νικήσει. Ναι, ευχή είναι να σωθεί η λίμνη, αν και κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται. Και αλίμονο βέβαια, αν περιμέναμε μόνο από τη φύση να λύσει το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν γίνανε πολλά πράγματα μέχρι σήμερα, ώστε να αποκατασταθεί αυτό το μείζον πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν είμαι αισιόδοξος. Κύριε Ταχματζίδη, σε ό,τι αφορά
Τώρα την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Καταρχήν εγώ να πω ότι χειμωνιάζει και χειμωνιάζει και σε εντατικούς ρυθμούς θα έλεγα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπήκαμε απότομα στο χειμώνα. Το καλοκαίρι κουτσά στραβά τη βγάλαμε, να το πω έτσι. Δεν ήταν τόσο αυξημένες οι ανάγκες. Δεν χρειαζόμασταν θέρμανση, δεν χρειαζόμασταν να στείλουμε τα παιδιά μας σε φροντιστήρια, αγγλικά, σχολείο και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα όμως τα πράγματα δυσκολεύουν. Μπήκαμε και στο Νοέμβριο. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες. Και σαφέστατα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε κάθε Δήμο περιμένουν, χρειάζονται οπωσδήποτε τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν τι κινήσεις έχουν γίνει? Παρακαλώ. Εμείς ως Δήμος, ως νέα Δημοτική Αρχή, από την αρχή εντοπίσαμε το πρόβλημα και οι προσπάθειές μας όλες έτειναν στο να βελτιώσουμε όσο γίνεται, όσο είναι δυνατόν αυτό από πλευράς Δημοτικής Αρχής, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του κόσμου. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε μπει πλέον στον χειμώνα, χυμάζει γενικότερα ο κόσμος, οικονομικά εννοώ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί και στα βασικά, τα φροντιστήρια που λέτε, τα σχολεία των παιδιών, αλλά ακόμα και την διαβίωση. Mm-hmm. Καθημερινά συναντούμε και περισσότερο κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κόσμος ο οποίος κάποιες φορές, πολλές φορές θα έλεγα κάθε μέρα και περισσότεροι απευθύνονται στο Δήμο ώστε να τύχουν κάποιας βοήθειας. Και βέβαια εμείς ως Δήμος σε συνεργασία και με την Μητρόπολη Λαγκαδά προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρήζουν κάποιες ιδιαίτερες φροντίδας και προσοχής. Με το βοήθεια στο σπίτι τι γίνεται κύριε Ταχματζίδη? Το βοήθεια στο σπίτι λειτουργεί και προσφέρει υπηρεσίες στον κόσμο, έτσι σοβαρές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να ανακουφίζονται ευπαθείς ομάδες από την παρουσία και μόνο της βοήθειας, της ομάδας της βοήθειας στο σπίτι. Πέρα από αυτό, εμείς σήμερα συμπτωματικά ξεκινάει τα μαθήματα και το ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο Ενηλίκων, συμπτωματικά δηλαδή σήμερα που μιλούμε. Στις 6 ώρα είναι η έναρξη των μαθημάτων. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η θεματολογία αφορά τόσο ιατρικά όσο κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και εντάσσεται στην διαβίου εκπαίδευση των ενηλίκων. Πέρα από αυτό, συμμετέχουμε στο διαδημοτικό δίκτυο υγείας, το οποίο, μέσω του οποίου θα προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας στους δημότες μας, γιατί όπως είναι γνωστό, ο Δήμος μας είναι ο μεγαλύτερος έκταση Δήμος στην Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη διασπορά πληθυσμού και μάλιστα γεωγραφικά ο πληθυσμός αυτός δεν έχει την δυνατότητα κάθε φορά να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Έτσι λοιπόν εμείς ως Δήμος ερχόμαστε να αναπληρώσουμε ή να συμπληρώσουμε τις υπηρεσίες υγείας που υπάρχουν σε επίπεδο ΕΣΥ. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε προγραμματίσει και ήδη τρέχουν αρκετά προγράμματα τα οποία σκοπό έχουν ακριβώς να βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών μας. Κύριε Ταχματζίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά με τον κύριο Ταχματζίδη. Ψυχολογική υποστήριξη για τη διαχείριση του τραύματος της οικονομικής κρίσης παρέχει στους δημότες ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θα συσταθούν ομάδες στις 6 δημοτικές κοινότητες σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και το Συντούτο Ψυχικής Υγείας, EGO, IDL. Οι συνεδρίες θα είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν από τις 21 Νοεμβρίου και για διάστημα 6 εβδομάδων στον χώρο κάθε μιας δημοτικής κοινότητας. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των συμμετοχόντων είναι περιορισμένος και είναι απαραίτητη δήλωση συμμετοχής έως στις 15 Νοεμβρίου. Τώρα θα χρειαζόμαστε και ψυχολόγο, κύριε Δημητριάδη, για την οικονομική κρίση. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν ξέρω αν ακούσατε το θέμα που διάβασα τώρα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης που είναι κοντά μας. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ναι, έτσι έκρινε η Δημοτική Αρχή ότι χρειαζόμαστε ψυχολόγο ναι. για τη οικονομική κρίση. Παρακαλώ την κάρτα να διορθώσουμε κάτω. Καλά, αγαπητέ Λάζαρε. Ορίστε. Γενικά, σου θυμίζω μία φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή περί τρελοκομείου. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είμαι τελείως απογοητευμένος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ βρισκόμαστε στον κρεμό. Κερδίζουμε περί άλλα. Αυτά πρέπει να λυθούν. Πρέπει να φύγει 100% αφού κανένας πλέον δεν το θέλει και ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει. Να παραχωρήσει τη θέση στον ανεξάρτητο πρωθυπουργό και να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά. Να σεβαστεί όλες τις υπογραφές και να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε. Μάλιστα. Πάντως, νομίζω ότι τα ξεκαθαρίστηκε χθες, Δημάρχε, να το πω έτσι, ξεκαθαρίστηκε χθες ότι προσωρινή κυβέρνηση αν έρθει αύριο, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να έχει αύριο, την ίδια δανειακή σύμβαση θα κληθεί να στηρίξει. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να την έτσι, υπογράψουμε. Την ίδια δανειακή σύμβαση θα κληθεί Μα, να στηρίξει. Όταν είναι πνιγμένος κάποιος και του ρίχνει να σου σπίω. Στους ίδιους ανθρώπους θα είναι υποτελής από τη στιγμή που θα κληθεί να στηρίξει την ίδια δανειακή σύμβαση. Θα με αφήσετε να το πω για να, και θα σας αφήσω μετά να σχολιάσετε. Ναι. Διότι εδώ πέρα εγώ δεν κάνω σχολιασμό. Εγώ κάνω ανάλυση αυτών των οποίων άκουσα. Διότι τα λένε κάποια πράγματα ακούστηκαν ωρεοποιημένα, στρογγυλεμένα ή πουδραρισμένα ή σπατουλαρισμένα ή όπως θέλετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ουσία είναι αυτή. Ότι και άλλο πρωθυπουργό να έχουμε αύριο, με την ίδια δανειακή πολιτική θα πάμε, την ίδια δανειακή σύμβαση θα κληθούμε να στηρίξουμε. Στους ίδιους ανθρώπους σε Ευρώπη και άλλες περιοχές του πλανήτη θα είμαστε υποτελείς. Και δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που έχουμε ήδη έναν κυβερνήτη, ο οποίος λειτουργεί το μαγαζί με δανεικά και το χρεώνει κάθε μέρα και περισσότερο, για ποιο λόγο πρέπει να τον αλλάξουμε και να πάμε να φέρουμε έναν άλλο κυβερνήτη που να κάνει το ίδιο, που δεν ξέρουμε και τι θα κάνει. Πρώτον, ορίστε. Μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ, τώρα ο λόγος σας. Πρώτον, όσον αφορά για την υποτέλεια, σου θυμίζω μια κινέζικη παροιμία. Χέρι που δεν μπορείς να κόψεις, φύλατο μέχρι να έρθει η ώρα να το κόψεις. Ναι. Αυτό λέει πολλά. Σήμερα είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Δεύτερον, όσον αφορά τον κυβερνήτη. Κυβερνήτης δεν νομίζω είναι ο οποίος είναι πάνω σε ένα τιμόνι και το πλοίο πάει πέρα δόθε, άρα δεν είναι κυβερνήτης. Έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανός να κυβερνήσει. Από εκεί και πέρα, και δεν το λένε οι δικοί μας, δηλαδή με την έννοια όλη η αντιπολίτευση λέγοντας δική μας, όλη η αντιπολίτευση, αλλά και η ίδια και ο ίδιο το κόμμα. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος ότι πλέον ανήκει στο παρελθόν, αλλά θα πρέπει να δούμε το μέλλον εμείς. Λοιπόν, στα χέρια του είναι και σήμερα το βράδυ η κοινοβουλευτική ομάδα έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι μπορεί να σκεφτεί πέραν από τα κομματικά μικροσυμφέροντα το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον για μένα, έτσι προσωπικά, είναι να πέσει. Να δοθεί εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, όχι πέρα των 2-3 ημερών, να ανατεθεί σε ένα εξωκοινοβουλευτικό, διότι τυπικά πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία, να οριστεί ένας πρωθυπουργός από κοινού, να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης κατευθείαν η κυβέρνηση στη Βουλή, να ψηφίσει την σύμβαση αυτή η οποία υπάρχει, και από εκεί και πέρα η επεξεργασία των ανατριχιαστικών λεπτομεριών, όπως παραδείγματος χάρη τα επιτόκια, όπως παραδείγματος χάρη όπως τα 100 δις την περιλαμβάνουν, δηλαδή όλες αυτές οι λεπτομέρειες οι οποίες είναι απαραίτητες, όπως και η επαναγορά των ομολόγων, τα οποία τα πήρε η Κεντρική Τράπεζα με 60% της αξίας, τι θα μας τα πουλήσει εμάς με 100, διότι η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει βοήθεια. Όλα αυτά πρέπει να τα δει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει πρόσφατη νοπή εντολή, αλλά που προγραμματικά θα ξεκαθαρίσει όχι ότι υπάρχουν λεφτά, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν λεφτά, βρισκόμαστε στο στενοπό, έχουμε ένα σωσίβιο, πιανόμαστε μέχρι ότι μπορέσουμε να βρούμε αυτό το οποίο μπορούμε να βρούμε ορθή πλεύση. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αλλά όλοι πρέπει να αφήσουν τις μοροφιλοδοξίες. Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μ' άρεσε χθες που έφυγε η Νέα Δημοκρατία από τη Βουλή.
Διότι πάντοτε εγώ πιστεύω ότι ο αγώνας γίνεται εκ των έσω. Δεν μπορείς δηλαδή να φύγεις έξω και μετά να ζητάς έξω από τα τείχη. Πολεμάς και πολεμάς μέσα. Τελείωσε. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Μάλιστα. Ξεκάθαρη και σωστή. Κατά τη γνώμη μου. Πάντως, εγώ θα πρέπει να πω κάτι τώρα, να πω δύο πράγματα επί αυτών που είπατε. Ναι. Μόνο παρελθόν δεν είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Μόνο παρελθόν. Για μένα δεν είναι και θα μετά από λίγο καιρό. Δεν μπορώ να δεχτώ, θα το εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι παρελθόν από τη στιγμή που μια κουβέντα που είπε για δημοψήφισμα έφερε τέτοιες ανακατατάξεις και τέτοιες αναμπουμπούλες στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που άλλαξαν χέρια. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Το ξέρατε αυτό? Να σου πω, δεν ξέρω το ακριβές νούμερο. Ας ένας οικονομικός αναλυτής της κυβερνήσεως να μας πει από πού φύγαν και πού πήγαν χρήματα τα οποία άλλαξαν χέρια λόγω της αναμπουμπούλας που προκλήθηκε μόνο από την κουβέντα του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε σε δημοψήφισμα. Έτσι, μόνο από τώρα, αυτό. Τώρα, να σου πω κάτι. Δεν, μπορεί να δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε παρελθόν τον Γιώργο Παπανδρέου και για έναν άλλο λόγο, Δήμαρχε. Ναι. Διότι το είδατε και την προηγούμενη φορά, στα μέσα του Ιουνίου, όταν, όταν είχαν σημειωθεί και πάλι τριγμοί στην κυβέρνησή του και βγαίναν οι βουλευτές του Πασόκο ένας μετά τον άλλον και έλεγαν τα δικά τους. Βγήκε κάποια στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου στην κοινοβουλευτική ομάδα, μίλησε, έκανε τον ανασχηματισμό και την άλλη μέρα. Δεν θυμόμασταν τι έγινε την προηγούμενη. Όχι, δεν θυμόμασταν. Δεν θυμόμασταν την άλλη μέρα, κύριε Δημητριάδη, αλλά τι έγινε την προηγούμενη. Έκανε έναν ανασχηματισμό, ο οποίος ήταν ο καλύτερος δυνατός για την εσωτερική κατανάλωση του κόμματός του. Κλείσανε όλα τα στόματα, έμειναν όλοι ευχαριστημένοι και δεν άνοιξε μύτη. Ερχόμαστε στο χθες, που πάλι είχαμε το ίδιο σκηνικό, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ζήσαμε αυτό το απίστευτο. Να ακούμε τους κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς ο ένας μετά τον άλλον να του λέει να φύγει. Το βράδυ τον ακούσαμε να μιλάει με τον τρόπο που μίλησε, για τον οποίο τρόπο θα δώσω εσάς το λόγο να σχολιάσετε. Και σήμερα, να σας πω κάτι, σήμερα είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Είναι λίγοι αυτοί που το πιστεύουν. Χθες, τέτοια ώρα που μιλάμε, ενδεχομένως και οι περισσότεροι να πίστευαν ότι δεν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνη. Σήμερα που μιλάμε, είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνη. Ναι. Η δικιά μου άποψη είναι η εξής. Ορίστε. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο δημιούργησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ελεγχόμενα πλήρως από το κατεστημένο που οπωσδήποτε δεν θα αναμένει αυτών των μεταβολών στα χρηματιστήρια, εποφελία τους. Εγώ ξέρω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή Αποστολάκη, Καϊλή και οι άλλοι οι επικρατείες που είπαν ότι δεν θα ρεσιβήσουν. Δηλωμένα γραπτά. Εντάξει. Άρα έχει 150. Αν τώρα η κυρία ανεκδίκητη Έλσα Παπαδημητρίου ψηφίσει ή οτιδήποτε κάνει και πάρει και τον 151ο, νομίζω ότι είναι και πολιτικό θέμα αν στηριχθεί σε αυτή εδώ πέρα την ψήφο. Το βράδυ μπορούμε να το δούμε, ανεξάρτητα όμως αυτού, και αν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, έτσι, και οι δικαιολογίες οι οποίες θα είναι να μέχρι να γίνει ενότητα και τα λοιπά, να ψηφιστεί και τα λοιπά και τα λοιπά το μνημόνιο, για μένα και για τον περισσότερο κόσμο, αλλά και για το ίδιο το κόμμα, είναι παρελθόν. Για το καλό της Ελλάδος, παρελθόν. Και να σου πω και κάτι καλύτερο. Ορίστε. Παρελθόν θα αποτελέσει και η οικογενειοκρατία. Αυτό σημείωσέ το, έχουμε τον χρόνο μπροστά μας, δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε, θα τα ξαναπούμε πάνω σε αυτό το θέμα της οικογενειοκρατίας. Κατζά και η Ελλάδα δεν πρόκειται να στερέψει ποτέ, κύριε Δημητρία, καλά, το ξέρετε. Καλά, καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα βγουν ηγέτες και που θα βγουν αναγκαστικά πλέον, γιατί ήδη διαμορφώνεται κάποιο κλίμα, θα δοκιμαστούν και θα δεις το αποτέλεσμα. Πάντως, σήμερα η γραμμή είναι κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας. Έτσι, όχι ευθύνης, διότι ευθύνη την έχει πάντοτε η οποιαδήποτε κυβέρνηση εθνική συνεργασίας, να ψηφιστεί το μνημόνιο, αυτό το η σύμβαση,
θα ανατεθεί σε κυβέρνηση να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες και πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν ευήκο νους. Αν δεν έχουν ευήκο νους, είμαστε υποχρεωμένοι να περπατήσουμε, όχι λόγω υποτέλειας, λόγω αδυναμίας πλέον την πολιτική που ίσχυε ο Ανδρέας, ο Γιώργος Παπανδρέου, να οδηγηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι ότου μπορέσουμε και να φτάνουμε. Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Εύχομαι να πάμε καλά. Γεια σας. Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης σε συνδυασμό με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην οδό Εγνατία μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου και στη συνέχεια κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της σφαγής του λαού, της επερχόμενης αντιασφαλιστικής λέλαπας και ζητώντας να ανατραπούν οι σχεδιασμοί σε βάρος του λαού, πορεύτηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Δύο επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν από την ασφάλεια για μία απόδοση ΦΠΑ προς το ελληνικό δημόσιο. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν 63χρονο που δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας ενδυμάτων και μία 47χρονη που επιχειρεί στον κλάδο του αλουμινίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 63χρονος δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 146.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση της 47χρονης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΦΠΑ ανέρχονται σε 143.000 ευρώ. Η επιχειρηματίας αφέθηκε τελικά ελεύθερη, καθώς προέβη σε ρύθμιση των χρεών της. Αντίθετα, ο 63χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για μία απόδοση ΦΠΑ σε βαθμό κακουργήματος. Ακολούθως, παραπέφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Αλλάζουμε θέμα. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή του Φεστιβάλ Γαστρονομίας που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος Ημέρες Γεύσης στις Βιβλιοθήκες. Για τους μικρούς φίλους των παιδικών βιβλιοθήκων θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εμπνευσμένες από το πνεύμα του Food Festival από αύριο στις 25 Νοεμβρίου. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να πλάσουν τους αγαπημένους τους ήρωες των παιδικών βιβλίων με υλικά ζαχαροπλαστικής και να μεταφερθούν σε κόσμους μαγειρικούς και ονειρεμένους μέσα από παραμύθια. Με πρωταγωνιστές τις κατσαρόλες, τα σαρσαφατικά, τα μουστοκούλουρα και τα αμπέγια. Σε μείωση 7,5 στα δημοτικά τέλη προχωράει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που ενέκρινε αναπροσαρμογή των τελών που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, η διοίκηση πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε μείωση των τελών που θα πληρώσουν οι πολίτες για το 2012, αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης και αφετέρου για να είναι απόλυτα συνεπής στις προεκλογικές εξαγγελίες της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης παραμένει η ίδια, δηλαδή 1,70 ευρώ την ώρα. Παράλληλα, ίδια παραμένουν τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα, ενώ κατά 10% μειώνονται τα τέλη και τα κινητήρια. Λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων και στη δεύτερη δημοτική ενότητα στα δυτικά της Θεσσαλονίκης ζητά με αποφασή το τοπικό συμβούλιο αίτημα που έγινε δεκτό από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Πρόταση του τοπικού συμβουλίου που είχε εγκριθεί ομόφωνα είναι η λαϊκή αυτή αγορά να λειτουργήσει στην οδό Αγίου Νέστορος, όπου υπάρχει ένα άνοιγμα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει πάγκους με παραγωγούς. Εκτός αυτού, πρότασή μας είναι να λειτουργήσει στην πλατεία Αδελφών Μανιάκη και αγορά παλαιών αντικειμένων. Προσθέτει, μιλώντας στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος, η πρόεδρος της δεύτερης δημοτικής κοινότητας, Χιονιά Αδάμ Καρυπίδου. Το πράσινο φως για να προχωρήσουν και τα δύο αιτήματα έδωσε χτες και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που συνεδρίασε υπό τον Αντιδήμαρχο Ανδρέα Κουράκη. Η εν λόγω αγορά των βιολογικών προϊόντων θα είναι πάντως η δεύτερη που θα λειτουργήσει στο Δήμο, αφού ήδη προχώρησε η διαδικασία για πρότυπη αγορά βιολογικών προϊόντων στο πεδίο του Άρεως μία Δευτέρα κάθε μήνα. Εκτεταμένο φαινόμενο στην κεντρική Μακεδονία είναι η παρουσία εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό. Στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Πέλλας έχουν εντοπιστεί συγκεντρώσεις του επικίνδυνου στοιχείου χωρίς προς το παρόν να υπερβαίνουν το όριο και χωρίς να αποδίδονται σε βιομηχανική ρύπανση. Το εξασθενές χρώμιο που ευθύνεται για καρκινογενέσεις είναι από τα πλέον επικίνδυνα στοιχεία με δραματικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με έρευνες και μετρήσεις που έχουν γίνει σε γεωτρήσεις για πόσιμο νερό σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πέλλα, η παρουσία του, αν και κάτω από θεσμοθετημένα όρια, είναι συνεχώς αυξανόμενη. Περισσότερα από 120.000 ευρώ ετησίως θα χρειαστεί να καταβάλει η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών μόνο για το έκτακτο τέλος ακινήτων των κτηρίων της συνολικού εμβαδού για 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Από τα κτίρια αυτά, τα οποία είτε τα κληροδότησαν Μακεδόνες ευεργέτες, είτε ενεργήθηκαν με χορηγίες και κρατικές ενισχύσεις, χρηματοδοτείται το έργο της εταιρείας. Μόνο για το κτίριο του Κρατικού Θεάτρου Φορείου Ελλάδος, εμβαδού 11.000 τετραγωνικών, η εταιρεία αναγκάζεται να πληρώσει έκτακτο τέλος 55.000 ευρώ, αν και το θέατρο της οφείλει μισθώματα 265.000
δισεκατομμυριάδων ευρώ, όπως ανακοίνωσε, όπως επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τρεις εμπρόθεσμες προσφορές κατατέθηκαν στα γραφεία της Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης ΑΕ για την κατασκευή και λειτουργία μαρίνας σκαφών αναψυχής στο χώρο της πρώτης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι οι προσφορές κατέθεσαν δύο κοινοπραξίες με επικεφαλής σε ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Solith ΑΕ, προβλέπεται η παραχώρηση για περίοδο τουλάχιστον 30 ετών της θαλάσσιας ζώνης μπροστά στο κρυπίδωμα νούμερο 1 του λιμανιού για τον ελισμό τουριστικών σκαφών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των χρηστών της Μαρίνας. Η Μαρίνα θα διαθέτει 218 θέσεις ελιμενισμού, ο χρόνος κατασκευής της υπολογίζεται στα 3 χρόνια, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου εκτιμάται στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Για τουλάχιστον 6 χιλιετίες κατοικήθηκε και καλλιεργήθηκε η έφορη γη στη λεκάνη του Αλιάκμονα στην καρδιά της Μακεδονίας, ίχνη της αδιάλειπτης κατοίκησης περιοχής από την 5η χιλιετία έως τους Βυζαντινούς χρόνους, αποκάλυψη αρχαιολογικής ανασκαφής στις όχθες του ποταμού στα σύνορα των ομών Κοζάνης, Γρεβενών και Λάρισας. Εκεί στη θέση Λογκά τη Ελλάδα, ένα μεγάλο τεχνικό έργο που σχεδιάζει η ΔΕΗ, αυτό τη κατασκευή του φράγματος του Ιλαρίωνα, έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα εκτεταμένη ανασκαφική έρευνα που καλύπτει 455 στρέμματα. Πρόκειται, όπως εξηγεί η αρχαιολόγος προϊστάμενη της Λάντα Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Γεωργία Καταναμήτρου Μεντεσίδη, για μια από τις μεγαλύτερες ανασκαφές που έχουν γίνει ποτέ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η πέμπτη συνάντηση οικογενειακής πεζοπορίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στους Ελαιώνες Πηλέας Θεσσαλονίκης. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 11 το πρωί στα Αρσάκια σχολεία. Κατά τη συνάντηση θα πραγματοποιηθούν ειδικές δραστηριότητες για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, περιβαλλοντικά παιχνίδια, αναρρίχηση και ορεινός δρόμος αντοχής 5 χιλιόμετρων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλες τις ηλικίες. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα.